Ξανακάνω τον πρόλογο από την αρχή, διότι αυτό είναι κατάφυση ψυχής και δεν είναι κάτι που το λέμε έτσι για να το λέμε, διότι αυτός ο άνθρωπος, ξαναλέω, είναι από σαν την πρώτη μέρα που τον είχα γνωρίσει, είναι ο απλός άνθρωπος της διπλανής πόρτας, ενώ έχει κάνει τι καριέρα, και αυτό το παιδί έχει τόσο πολύ καλή χρυσή καρδιά που θα τον αγαπάμε ever. Όλοι σας τον αγαπάτε και γι' αυτό γεμίζεται και τα μαγαζιά που είναι και αγαπάμε και τα τραγούδια του που βγάζει και καινούργια τραγούδια ήρθανε και φυσικά για να μην... Λέω, γιατί με αυτόν τον άνθρωπο παρασύρωμαι. Θέλω να λέω μια ώρα για αυτόν. Πάνω σκιάμω στα ραδιόφωνά σας, κυρίες και κύριοι, έγινε το όνειρο πραγματικότητα. Και Χρήστος Γιασκουλίδης στην παρέα μας, φίλε, πάνω από το Βεργίνα. Τον έχουμε star guest σήμερα. Αυτά είναι. Τα φιλιά μου και στους δύο. Μπάμπη μου, ξέρεις πως σας αγαπώ, πόσα χρόνια τα λέμε. Πω, χρόνια και ζαμάνια. Τα φιλιά μου σε όλα τα παιδιά και σε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Χρόνια πολλά. Τι να πω, να έχουμε υγεία, να έχουμε αγάπη στη ζωή μας και τον Κύριο, τον Ιησού Χριστό δίπλα μας, γιατί τον έχουμε ανάγκη. Έτσι και παιδιά, γνωρίζω προσωπικά ότι ο Πάνος είναι το από τους πολύ πιστούς ανθρώπους που πιστεύουν, ρε παιδί μου, γενικότερα στην Ορθοδοξία μας και γενικά, και είναι πάντα εκεί, με τις εικόνες στο καμαρίνι, είναι καλόκαρδος, είναι πιστός, είναι και γι' αυτό του πηγαίνουν και όλα καλά. Αυτό έχω να πω πάνω μου. Ιδιαίτερες... Ευχαριστώ, φίλε. Αλήθεια το λέω. Και ιδιαίτερες μέρες, άγιες μέρες έρχονται. Θέλω ιδιαίτερα Χριστούγεννα, ιδιαίτερες γιορτές που πέρασε ο Πάνος, γενικότερα τις ευχές σου και τα νέα σου μετά. Ωραία. Να πούμε μια χρονιά που ήταν πολύ ιδιαίτερη για μένα. Ήταν όταν ήμουν γύρω στα 6-7 χρονών και... αναζητούσα πάρα πολύ από τους δικούς μου να μου κάνουν, όχι βέβαια από τους δικούς μου, τον Άγιο Βασίλη τότε εγώ, να μου φέρουν ένα ποδήλατο. Τι γινόταν τότε, επειδή εμείς μέναμε στην Αθήνα στο κέντρο και δεν υπήρχε χώρος και να μου παίρνουν το ποδήλατο, δεν θα μπορούσα εγώ να κάνω κάπου. Εγώ είχα την τρέλα μου βέβαια, εκείνοι καταλάβαιναν ότι δεν πρόκειται ποτέ, γιατί ξέραν ότι όσο πιο μικρός είμαι, τόσο μεγαλύτερος ήταν ο κίνδυνος, και μου το καθυστέρωσαν όσο μπορούσαν. Οπότε κάποια στιγμή. Έρχεται μια χρονιά που περιμένω, κάνα δύο χρόνια εκεί μέσα στην απελπισία. Έρχεται η ώρα που βλέπω πάλι κάτω από το δέντρο εγώ, γιατί μας έχει φέρει ο Αγίος Βασίλης τα δώρα, και βλέπω ένα μικρό κουτάκι πάλι. Πόρε, λέω, ούτε φέτος πάλι. Λες, και είμαι τελείως στην απελπισία, όπου πάλι δεν πρόκειται να έχω ποδήλατο. Έχω πάει τώρα, αυτό το ζητάω από 5-6 χρονών, εγώ έχω πάει, φαντάσου τώρα, μπάμπη μου, 8-9. Είναι κάνα 2-3 χρόνια εγώ με τον καημό μου εκεί, με το ποδήλατο. Έτσι. Και βλέπω ένα μικρό κουτάκι. Λέω, πάει, δεν θα πάρω πάλι τίποτα. Ανοίγω το κουτάκι και βλέπω, τώρα δεν ξέρω αν τα παιδιά της σημερινής γενιάς, το κουδουνάκι που κρεμούσαμε δίπλα στο σπίτι, σαν κορνούλα, ας πούμε, είχαμε ένα κουδουνάκι που βάζαμε στο ποδήλατο, το οποίο δεν το είχε το ποδήλατο από μόνο του, ήταν εξτρά. Και βλέπω αυτό το πράγμα και λέω, αμάν, έχει γούστο. Μου πήρα μόνο το κουδουνάκι του χρόνου, ποδήλατο, ξέρεις, ήμουν πάλι στην απελπισία εγώ. Και ξαφνικά μου λένε, επειδή δεν χωρούσε να το βάλει ο Άγιος Βασίλης όλο μέσα, πήγαινε έξω από την πόρτα και είναι το ποδήλατο. Και παιδιά, είχα πάρει τόσο χαρά. Μιλάμε, το είχα δει 9-10 το βράδυ, κρύο έξω. Εγώ έκανα τα πάντα για να βγω να κάνω ποδήλατο τώρα μέσα στην Αθήνα, 9 το βράδυ. Θυμάμαι και τελικά με πήγε ο πατέρας μου, το φορτώσαμε. Το πήγαμε με τα μάξι σε μια αλάνα, σε ένα πάρκινγκ μεγάλο, ενός σούπερ μάρκετ ήταν τότε, θυμάμαι, δίπλα, για να κάνω ποδήλατο. Παιδιά, αυτά μου μείνανε αξέχαστα τα Χριστούγεννα. Πάνω και ερχόμαστε στο σήμερα, λίγα χρόνια μετά από αυτό που μας περιγράφεις. Όχι λίγα. Εντάξει, λίγα, ρε παιδί μου. Και ο Πάνος έχει κερδίσει την αγάπη του κόσμου, την αναγνώριση. Μεγάλη επιτυχία στην επαγγελματική του σταδιοδρομία. Τι είναι αυτό που θα ήθελε φέτος ο Πάνος Κιάμος από τον Άγιο Βασίλη? Κοίταξε, εγώ πια... είμαι σε μια φάση που έχω σταματήσει να ζητάω τον Άγιο Βασίλη να μου φέρει. Ζητάω να μην μου πάρει. Δηλαδή, νιώθω τόσο όμορφα, τόσο γεμάτος και λέω δόξα τω Θεώ, που πραγματικά παρακαλώ να μην χάσω. Και όταν λέω να μην χάσω, δεν μιλάω υλικά, παιδιά. Μιλάω να μην χάσω ψυχολογικά, να μην χάσω πράγματα, δηλαδή να μην χάσω, αν γίνεται, να έχω όσο το παραπάνω τους δικούς μου ανθρώπους δίπλα μας, με τη μάνα μου, τον πατέρα μου, να έχουν την υγεία τους. Να μην χάνουμε ανθρώπους γενικά γύρω μας, να έχουμε όλη την υγεία μας. Δηλαδή πλέον παρακαλώ το Θεό και λέω, Θεέ μου, ας είναι μια καλή χρονιά που δεν θα χάσουμε πράγματα. Γιατί ξέρεις, καμιά φορά έχουμε την τάση να ζητάμε
χωρίς να καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικά είναι αυτά που ήδη έχουμε. Πολλές φορές χάνουμε κάτι και μετά καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι. Και θέλω εδώ να κάνω μια αποκάλυψη ότι ο Πάνος Κιάμος, εκτός από μεγάλος καλλιτέχνης, είναι και μεγάλος ποδοσφαιριστής. Γιατί εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε παίξει μπάλα και μου χρωστάει κάποια στιγμή να πάμε να παίξουμε στην Αγία Σοφιά μέσα. Εννοείται ότι θα πάμε, αλλά το μεγάλο ποδοσφαιριστής μπορούσε να το κόψει. Να λέμε και αλήθεια. Τώρα δεν υπάρχει λόγο. Εντάξει, μέσα στην ίδια ομάδα όταν παίζαμε εδώ, όποτε κερδίζαμε. Μπράβο, για σχολείο. Λοιπόν, να πω τώρα, είναι σύντομος ο χρόνος και έχουμε 100 ερωτήματα στα γρήγορα. Γιατί πάνω μου, συγγνώμη κιόλας, έχω και φίλους από το TikTok συνδεδεμένοι. Είμαστε και με το TikTok. Έχουμε παράθυρα, έχουμε φίλους που σου λένε καλησπέρες εδώ και ερωτήσεις έχω. Και έχω και ένα κοινό μας φίλο. Αγάπη μου σε όλο τον κόσμο. Και έχουμε και ένα κοινό φίλο εδώ πέρα, το φίλο μας το Μιχάλη από την Έβεσα με τα μαύρα τα γυαλάκια που πηγαίνει στις πίστες. Ο Μιχάλαρος, ο τρελός. Ο Μιχάλης ο τρελός. Τα φιλιά μου στο Μιχάλη, το φίλο. Και σε δίνει. Και φυσικά έχουμε και ένα συνάδελφό σου πολύ καλό παιδί, Γιάννης Τουτουτζής. Επίσης τα χαιρετίσματά μου και την αγάπη μου. Είναι όλοι στο TikTok, σε δίνουν ευχές, καλές επιτυχίες λένε και γενικότερα καλά Χριστούγεννα και, να έχουν υγεία, και καλή παιδιά, χρονιά παιδιά, να υγεία, έχουμε. Επίσης. Και φυσικά να μην έχουμε καμία μικρή ζημιά, λέει ο Σαμπάνης και η Γιανατσούλια. Καλά τα λένε. Βέβαια, καλά τα λένε. Καλά γιατί τα λένε. Θέλουμε να έχουμε μεγάλη ζημιά, να μην έχουμε μικρή ζημιά. Μπράβο. Τι τραγουδάρα πάλι βγήκε πάλι από. Τι έχεις ετοιμάσει πάλι. Είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι αυτό. Είναι σε μουσική, όπως το είπες πολύ σωστά, Γιώργου Σαμπάνη και Ελένη Γιανατσούλια. Μόλις σήμερα κυκλοφόρησε και το βίντεο κλιπ. Διαβασμένος ο κύριος Μπάμπης, Βεβαίως, πάντα. Πάντα είσαι διαβασμένος. Και θέλω να πω ότι μιλάμε. Είμαι πολύ χαρούμενος, Μπάμπη μου, να τα πούμε εντάχει, γιατί μετά από 5 ολόκληρα χρόνια κυκλοφορώ ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά. Με 18 τραγούδια, τα 10 είχαν ήδη βγει στο πέρασμα των 5 ετών, τα 8 είναι ολοκένουργια τραγούδια. Και είναι για μένα πολύ μεγάλη χαρά, γιατί μπορώ πλέον πάλι να επικοινωνήσω με τον κόσμο με ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά, που σημαντικό. Σημαίνει ότι εκεί μέσα θα ακούσουμε τις μπαλάντες μας, θα ακούσουμε τα τσιφετέλια μας. Άλλοι συντελεστές, για να μην αδικήσουμε συντελεστές, να τους αναφέρουμε λίγο. Αυτά τα 8 τραγούδια ποιοι υπογράψαν πέρα από το Σαμπάνη και τη Γιανατσούλια? Κοίταξε, έχουμε Μιχάλη Χατζηγιάννη, Ηλία Φιλίππου, Κωνσταντίνο Παντζή, Βασίλη Γαβριλίδη, Χάνο Παπα-Νικολάου, Γιάννη Φρασέρη, Χρήστος Αντιγκάη, Γρηγόρη Βαξεβανέλη. 8 καινούργιες επιτυχίες. Λεμονής Κοπελίτη. Ζητάω συγγνώμη αν ξεχνάω κάποιον, γιατί τους λέω όλους απ' έξω και προσπαθώ να θυμηθώ τα 8 τραγούδια, αλλά νομίζω τους έχω αναφέρει. Τώρα αν είναι και κάποιος άλλος ξύλια, συγγνώμη, δεν το κάνω επίτηδες, δεν έχω το CD μπροστά μου. Εκτός από τη δισκογραφία όμως πάτε πάρα πολύ καλά και φέτος, όπως κάθε χρόνο Πάνος Κιάμος βέβαια πάει καλά, και στην Αθήνα κάτω. Χαμός γίνεται στο Ποσειδόνιο με το... Δόξα τω Θεώ, πάμε πάρα πολύ καλά. Είναι ένα σχήμα, νομίζω είναι το μοναδικό σχήμα στην Αθήνα που έχει ξεκινήσει από τον Απρίλιο. Δεν υπάρχει άλλο σχήμα που να έχει ξεκινήσει από τον Απρίλιο. Χωρίς να έχουμε κλείσει ούτε μία μέρα, δεν κλείσαμε ούτε τον Αύγουστο ποτέ. Αντιθέτως, όποτε έχουμε αργία, δουλεύουμε και τις παραμονές των αργιών. Τι ωραίο πάντρεμα όμως με το Τόνι Σφίνο, ρε φίλε Πάνο. Είναι η δεύτερη χρονιά. Έτσι. Κάναμε 10 μήνες στο Ποσειδόνιο πέρσι, κάναμε 2,5 μήνες στη Θεσσαλονίκη και τώρα συνεχίζουμε άλλες. Είμαστε ήδη από τον Απρίλιο, Απρίλιο, Μάης, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος. Πάτε και για τρίτη χρονιά. Και συνεχίζουμε ακάθεκτη. Έχετε χημεία. Κοίταξε. Είναι ακριβώς, είναι αυτό. Όταν κάτι βλέπεις ότι ταιριάζει πολύ και πάει καλά, νομίζω δεν το χαλάς. Είναι αυτό που λέμε, ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Ποιος από τους δύο είναι το μεγαλύτερο πειραχτήρι? Γιατί εμείς που γνωρίζουμε το Πάνο. Μισό λεπτό, μισό λεπτό, θα σε δώσω στον αέρα. Μην τα λες όλα. Όχι, αγόρι. Πάμε να φτιάξουμε το προφίλ μας. Ναι, όχι, όχι. Ότι είσαι παιδί του χιούμορ, του χαβαλέ, της παρέας. Εμείς που σε ξέρουμε. Αυτό ήθελα να πω, ρε φίλε. Και μαζί σου είμαι και να ξέρεις πολύ σωστά τα λες, έτσι. Όπως τα λες. Εμείς που γνωρίζουμε το Πάνο. Είμαστε και δύο. Νομίζω ότι ο ένας κοντράρει τον άλλον στο ποιο είναι πιο πολύ. Κάνουν και ωραία. Στο ποιο θα είναι, ποιος θα κάνει την πρώτη πλάκα,
Υπάρχουν φορές που είμαι πάνω στην πίστα, βγαίνει ο Τόνι χωρίς να τον περιμένω καν. Άλλες φορές είναι ο Τόνι πάνω στην πίστα, βγαίνω εγώ. Έχουμε κάνει το απίστευτο, παίζει εισαγωγή μου κανονικά. Περιμένει ο κόσμος να βγω εγώ, βγαίνει ο Τόνι, ανοιγοκλίνει το στόμα και εγώ τραγουδάω από πίσω. Δηλαδή εντάξει, είναι μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα, παιδιά, που βγαίνει και στον κόσμο. Νομίζω ότι γι' αυτό ακριβώς το λόγο κιόλας, αν θέλετε, ο κόσμος στηρίζει ένα σχήμα που έχει, αν βάλουμε τους 8-9 μήνες που είμαστε ήδη τώρα, συν 10 μήνες στο Ποσειδόνιο πέρσι, συν 2 στη Θεσσαλονίκη, μιλάμε για σχεδόν 2 χρόνια ασταμάτητων εμφανίσεων. Οι εμφανίσεις μας διεκόπηκαν μόνο όταν εγώ έκανα την περιοδία μου φέτος στην Αμερική και στην Αυστραλία, που έλειπα 1,5-2 μήνες. Μόνο τότε έχουμε διακόψει με τον Τόνι και ο κόσμος πραγματικά δεν μας έχει δείξει ότι όλο αυτό το πράγμα τον έχει κουράσει. Πληροφορίες λένε ότι ο Τόνις Φίλος θα σου κάνει και τηλεοπτική πρόταση για τηλεοπτική συνύπαρξη. Πώς θα αντιδρούσες? Εγώ? Ναι. Στην τηλεόραση? Γιατί όχι? Δεν το έχω, παιδιά, νομίζω. Δεν το έχω. Καλά είμαι εκεί που είμαι. Καλά είναι. Μια χαρά είναι ο Πάνος μου. Λοιπόν, πριν αποδεσμεύσουμε το Πάνο, το έχουμε καθιερώσει, παιδιά, εμείς εδώ στο Flash 99,4. Ένας φίλος μας από το TikTok μπορεί να έχει το δικαίωμα να κάνει μια ερώτηση στον κύριο Πάνο Κιάμου. Και από ό,τι βλέπω, ο φίλος ο Μιχάλης από την Έδεσα θέλει να πει κάτι. Και ο Γιάννης του Τουτζής, άντε δύο ερωτήματα. Πάμε στο Μιχάλη πρώτα, για να μην καθυστερούμε το Πάνο. Μιχάλη, τι έχεις να πει στον κύριο Κιάμου? Τον αγαπώ πολύ, έχω περάσει υπέροχα μαζί του και περνάω. Είναι από τα καλύτερα παιδιά που έχω γνωρίσει, από τους καλύτερους τραγουδιστές και έχει καρδιά μικρού παιδιού. Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, έχω γνωρίσει και τον πατέρα του. Εύχομαι σε όλη την οικογένεια καλές γιορτές και σε όλο τον κόσμο. Μιχάλη μου, θέλω να είσαι καλά και σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Εγώ να δεις πόσο καλά περνάω, παιδιά, το ξέρεις, Μπαμπή ο Μιχάλης. Ξέρω. Δεν περνάει απαρατήρητος. Δηλαδή, πολλοί κόσμοι δεν το ξέρει, αλλά δεν το συνδέουν ακόμα. Τώρα δείχνει και φωτογραφίες πολλά χρόνια πριν στο TikTok και έχει ανεβάσει μια φωτογραφία τώρα με σένα σε πίστα. Άρε, να είναι καλά ο Μιχάλης μου. Υγεία, Μιχάλη μου. Υγεία, Μιχάλη. Είναι κάποιος άλλος που θέλει να πει κάτι το Πάνο για να τον αποδεσμεύσουμε? Ποιος είναι? Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου, Γιάννη μου. Πάνο, ο μικρός Τζόνης του 54, κλείσαμε σεζόν 2004-2005, σήμερα Γιάννης του Τζής. Θέλω να δώσεις πολλά φιλιά στον μπαμπά σου, τον κύριο Βασίλη. Βεβαίως. Και τον Στέλιο. Βεβαίως, Γιάννη μου, σου εύχομαι καλή επιτυχία. Εντάξει, τώρα σε ξέρω από πολύ μικρό. Από πολύ μικρό. Το είπε, τον καρφώθηκε μόνος του. Δηλαδή, εγώ τώρα είμαι και παππούς. Μιλάω με τα παιδιά και είμαι παππούς. Είμαι από το 2004. Καταλαβαίνετε τώρα. Έτσι, πάμε για 20 χρόνια πίσω. Για 20 ετία. Τέλος πάντων, όλοι έχουμε να είναι. Όσοι είμαστε εδώ, αγόρι μου, όσοι είμαστε εδώ, σε ξέρουμε 20 χρόνια, φίλε. Αυτό γίνεται. Ναι, φίλε. Αλλά παραμένεις ένας μικρός άνθρωπος, ένα μικρό παιδί, αυτό που είπε και ο Μιχάλης. Καρδιά μικρό παιδιό. Καλά, σας ευχαριστώ. Γιαννάρα μου, πολύχρονος αγόρι μου, για τη γιορτούλα σου που έρχεται. Καλές γιορτές σε όλο τον κόσμο. Με υγεία, παιδιά. Καλά Χριστούγεννα. Καλή χρονιά. Με υγεία. Ναι, ρε παιδιά, να με υγεία. Ευχαριστούμε για τη χαρά και την τιμή που μας έκανες, Πάνο Κιάμου. Αγαπώ, σε εκτιμώ. Και πάντα ο Θεός να σου δίνει τα καλύτερα, γιατί το αξίζει πραγματικά. Ειλικρινά το λέω. Φιλάκια πολλά. Πάνο Κιάμου, κυρίες και κύριοι. Αυτός ο άνθρωπος δεν αλλάζει ποτέ, ρε παιδιά. Δεν αλλάζει, ρε παιδιά, και εσείς από το TikTok. Είναι ο άνθρωπος έξω καρδιά, ο Πάνος μας. Έχουμε κάνει απίστευτα πράγματα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο το τραγούδι. Ερχόμαστε, έχουμε διαγωνισμούς. Σε λίγο θα βγουν οι νικητές. Μην φύγει κανείς. Και μουσική. Έχουμε 10 λεπτά επιλογές και αφιερώσεις. Επιλέξτε τα τραγούδια τώρα, σας βάλω τραγούδια. Να χορέψετε.